Χαίρετε αγαπητοί μας φίλοι, χαίρετε εν Χριστώ αδελφοί, χαίρετε όσοι ακούτε τις εκπομπές μας και εκείνοι που κατά καιρούς μας στέλνουν την αγάπη τους. Σήμερα πρέπει να αρχίσουμε το θέμα μας που θα είναι ένα σπουδαίο θέμα νομίζω για την Ορθοδοξία, μια προσωπικότητα, ένα πρόσωπο, ένας μέγας άνθρωπος, ανήρ της Εκκλησίας. Καλό θα ήταν να πούμε κάτι που το έχουμε πει και άλλες φορές, αλλά καλό είναι μερικά να τα επαναλαμβάνουμε. Πολλοί πατέρες έχουν τονίσει το γεγονός ότι σε αυτή τη ζωή εδώ που ζούμε βρισκόμαστε μέσα στη ματαιότητα. Και αυτό αποδεικνύεται όταν κάποιος άνθρωπος φύγει από αυτόν τον κόσμο, πόση βοήθεια μπορεί να του προσφέρουμε εμείς οι άλλοι, οι ζώντες και οι υπολοιπόμενοι. Γι' αυτό λοιπόν υπάρχει κάτι συναφές με αυτό, μια ιστορία που είναι καλό να την ακούνε και τα παιδιά που αποτυπώνουν εύκολα στη μνήμη τους για να το έχουν σαν εφόδιο αργότερα στη δική τους πορεία στη ζωή αυτή. Το να θησαυρίζει κανείς με την πείρα των παλαιότερων είναι σοφία. Το να εφαρμόζει αυτή την πείρα είναι μεγάλη σοφία. Αλλά δυστυχώς ο άνθρωπος αν δεν πάθει, λέει, δεν μαθαίνει. Πάθος, μάθος, λέει και ο σοφός λαός. Κάποτε, λέει, κάποιος έλαβε ένα γράμμα από ένα δικαστήριο που του έλεγε ότι πρέπει να παρουσιαστεί οπωσδήποτε την άλλη μέρα διότι επίκειται θανατική καταδίκη. Ο άνθρωπος ήταν αθώος, όμως πώς μπορούσε να το αποδείξει. Πάει λοιπόν στον καλύτερο του φίλο και του λέει, αγαπητέ, έλα σε παρακαλώ, διότι χάνομαι. Αυτό και αυτό συμβαίνει. Και ο άλλος, αντί να τον εσυμπονέσει και τον εγωιθήσει, του λέει, δεν μπορώ, λέει, γιατί τώρα έχω πάρα πολύ δουλειά. Τώρα έχω πάρα πολύ δουλειά και δεν ξέρω αν θα μπορέσω να σε εξυπηρετήσω. Κοίταξε να στραφείς κάπου αλλού. Είχε έναν ακόμη φίλο, πήγε στο δεύτερο φίλο, του λέει, φίλε, κοίταξε, χάνομαι. Με κρεμάνε. Να, κοίταξε αυτό το γράμμα εδώ τι λέει, ότι αν δεν παρουσιαστώ στο δικαστήριο. Εγώ όμως πώς να μιλήσω στο δικαστήριο και τι να πω, που τρέμω σύγκορμο, λέει, και δεν ξέρω και τι να πω, δεν είμαι εγγράμματος. Έλα εσύ που γνωρίζεις γράμματα, λέει, να με υποστηρίξει εκεί πέρα, μήπως με αθωώσει το δικαστήριο. Λέει, δυστυχώς έπεσε σε άσχημη περίπτωση, του λέει. Έχω το να παντρέψω την κόρη μου, λέει, σε αυτή τη βδομάδα και δυστυχώς δεν θα μπορέσω να σε εξυπηρετήσω. Αλλά κοίταξε, πάρε αυτές τις δύο κουβέρτες, ούτως ώστε αν καταδικαστείς στη φυλακή, να μπορείς να κοιμάσαι λίγο πιο ζεστά. Πήρε ο άνθρωπος τις κουβέρτες και κλαίγοντας έφτασε στο σπίτι, χτύπησε το κεφάλι του, προσπαθούσε να θυμηθεί, να καταλάβει, να δει τι μπορεί να κάνει. Και θυμήθηκε έναν ξεχασμένο φίλο του, τον οποίο είχαν τον δει πολλά χρόνια, 20 και παραπάνω χρόνια. Άλλη ελπίδα δεν έχω, λέει, παρά να πάω και σε αυτόν. Πήγε λοιπόν και σε αυτόν και του είπε έτσι και έτσι. Γίνεται αυτό το πράγμα, γίνεται δικαστήριο και είμαι υπόδικος και φοβάμαι καταδικαστώ και με κρεμάσουν. Εγώ θα έρθω, του λέει αυτός. Μια και δυο ντύνονται και κατευθείαν πάνε στο δικαστήριο πρωί-πρωί. Ο φίλος του ήταν καταπληκτικός ρήτορας. Δικανικός, όπως λένε ρήτορας. Δεν άφησε τους προέδρους εκεί του δικαστηρίου να αρθρώσουν λέξη. Άρχισε να τους κυριολεκτικά να τους βομβαρδίζει, λέγοντας ότι αυτός ο άνθρωπος είναι εκτός πάσης υποψίας, είναι φίλος μου τόσα χρόνια, είναι ενάρετος, καλός άνθρωπος κλπ. Έχει γίνει μια συκοφαντία κλπ. Και μην κάνετε το έγκλημα να τον καταδικάσετε αυτόν τον αθώο κλπ. Και οι δικαστές λένε εντάξει, καλά, λέει, εντάξει, αφού τα είπες, λέει, έτσι, λέει, το πιστεύουμε. Πάρ' τον λοιπόν και φύγε. Και έτσι τον απάλλαξε το δικαστήριο. Τώρα γιατί τη λέμε αυτήν την ιστορία? Διότι είναι συμβολική ιστορία. Το δικαστήριο και η καταδίκη είναι ο θάνατος του κάθε ανθρώπου. Είμαστε όλοι καταδικασμένοι στο θάνατο. Και έχουμε πει για ποιο λόγο, διότι παρακούσαμε τις εντολές του Θεού, διότι αυτός ήταν ο κλήρος αυτής της ζωής, να πληρώσουμε όλοι με θάνατο. Ο θάνατος λοιπόν είναι εκ των ουκ άνευ, δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να τον γλιτώσει κανένας.
Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να αθωωθούμε στην κρίση. Αυτό είναι το καλύτερο που έχουμε να σκεφτόμαστε. Ο πρώτος λοιπόν φίλος συμβολίζει τον κόσμο, τον μακρά του Θεού κόσμο, ο οποίος ζει στα δικά του μυστήρια πράγματα και ο οποίος δεν μπορεί να μας προσφέρει τίποτε. Ούτε ο γείτονάς μας, ούτε ο γνωστός μας, ούτε οι πολιτικοί, ούτε οι δημάρχοι δεν μπορούν να μας προσφέρουν τίποτα μπροστά στο θάνατο. Ο δεύτερος φίλος που του έδωσε και τις δύο κουβέρτες, όπως είπαμε, είναι οι συγγενείς και οι αγαπητοί φίλοι μας, όπως λέμε οι κολλητοί φίλοι του περιβάλλοντος μας. Αυτοί θα μας πάνε μέχρι το νεκροταφείο, το κημητήριο να το λέμε καλύτερα, χριστιανικότερα, θα μας δώσουν ένα ξύλινο για τελευταία κατοικία κουτί και θα μας κατεβάσουν 2 μέτρα κάτω στη γη. Αυτές είναι οι 2 κουβέρτες, οι οποίες μπορούν να προσφέρουν, δεν μπορούν να προσφέρουν τίποτα άλλο, οι συγγενείς μας και τα αγαπητά μας πρόσωπα, τα αδέρφια μας και όλοι οι άλλοι. Αλλά ο τρίτος ξεχασμένος φίλος συμβολίζει τις πράξεις που έχει κάνει, τις καλές πράξεις που έχει κάνει ο άνθρωπος αυτός, τις οποίες αυτός τις έχει ξεχάσει, διότι ισχύει περισσότερο αυτό σε εκείνα που έχουμε, τα καλά που έχουμε ξεχάσει κιόλας και δεν περιμένουμε μισθό από εκεί. Και αυτά τα καλά, οι καλές μας πράξεις, θα φτάσουν μέχρι το θρόνο του Θεού, όπου εκεί θα πούν στο Θεό: αυτός ο άνθρωπος μας ευεργέτησε, αυτός μας έκανε πολλά καλά, και όλες αυτές οι φωνές εκεί θα γίνουν αιτία να πει ο Θεός: εντάξει, 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 θα τον αθωώσω τον άνθρωπο αυτόν, επειδή πράγματι σας βοήθησε και έκανε αυτές τις καλές πράξεις. Αυτή λοιπόν ήταν η ιστορία μας και είναι καλό να τη θυμόμαστε. Κάθε φορά που θυμόμαστε το θάνατο και τι συμβαίνει μετά θάνατο, ζωή, όπως μας λέει το Ευαγγέλιο και ο Κύριος μας. Και τώρα ας περάσουμε στο θέμα που, όπως είπαμε, είναι μια προσωπικότης. Πρόκειται περί ενός ανθρώπου της ιστορίας της Εκκλησίας μας. Ο λαός μας, ο πιστός, τιμά ευγνωμόνως τους ανθρώπους που τον έχουν ευεργετήσει. Η Εκκλησία πάντοτε θυμάται τα τέκνα της. Πάντοτε ξέρει πώς να ευγνωμονεί εκείνους που στάθηκαν ευεργέτες των ανθρώπων, είτε με τη διδαχή τους, είτε με τα συγγράμματά τους, είτε με τα θαύματά τους. Και ενώ σήμερα ο σημερινός κόσμος τι κάνει, δίνει βραβεία και μεγάλες τιμές σε ανθρώπους οι οποίοι όχι δεν τα αξίζουν, αλλά έχουν κάνει πάρα πολύ μικρή προσφορά. Είναι μεγάλη προσφορά ενός ποδοσφαιριστού, παραδείγματος χάρη, ή ενός τραγουδιστού, είναι μεγάλη, τόσο μεγάλη προσφορά του. Είναι μεγάλη προσφορά κάποιων λογοτεχνών, οι οποίοι έχουν και άστατη ζωή και τους οποίους κυδεύουν δημοσία δαπάνη και τα βιβλία τους πουλώνται, ενώ τα βιβλία τους είναι γεμάτα από βρώμικες ιστορίες, από σεξουαλικές ανομαλίες και ένα λόγο κακό για τα αυτιά, κακό ηχολόγο. Και όλα αυτά συμβαίνουν σε μια εποχή παρακμής. Όμως η Εκκλησία σταθερά, δίχως καμία παρέκκληση, μέσα στο ιερωτολόγιο της, απευθύνει μνήμα και φόρον τιμής και εορτή και αναπέμπει δοξολογίες για αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι την ευεργέτησαν και την ανθρωπότητα, όχι μόνο εμάς, αλλά όλους τους λαούς. Και ακούγοντας τα ρήματα αυτά του Θεού και τους Αγίους αυτού, ο άνθρωπος γίνεται σοφότερος και ευγενέστερος, αλλά και ευτυχέστερος. Διότι η ευτυχία βρίσκεται στην γνώση, την πνευματική γνώση, και όχι στα υλικά πράγματα. Και εάν θέλουμε να βρούμε κάποιο έλεος από το Θεό, ας προσθέσουμε κι εμείς κάτι καλό σε αυτή την κοινωνία, όπως μπορεί ο καθένας με τις δικές του δυνάμεις, άλλος με την πένα του γράφοντας, άλλος διδάσκοντας,
Άλλος, λέγοντας λίγα λόγια στο περιβάλλον του περί της αλήθειας της Ορθοδοξίας ή κάποιες ωφέλιμες για την ψυχή μας ιστορίες, οι οποίες μας βάζουν στην αλήθεια και στην πραγματικότητα του κόσμου. Όλες μας οι δυνάμεις, οι σωματικές και οι ψυχικές, πρέπει να στρέφονται προς την ευεργεσία των συνανθρώπων μας και συγχρόνως, όταν ευεργετούμε τους συνανθρώπους, πρώτα ευεργετούμε τον εαυτό μας. Αλλά ας είμαστε επιγικείς κριτές του Λόγου του Θεού, διότι εμείς δεν έχουμε την δυνατότητα να καταδικάσουμε ή να ευνοήσουμε κάποιους ανθρώπους. Εμείς είμαστε πολύ μικροί για να κάνουμε την κρίση εκείνη που χρειάζεται να την κάνει μόνο ο Κύριος, όταν έρθει στην παρουσία Του και όταν σταθεί όλη η ανθρωπότητα μπροστά Του και θα δικαστεί. Μεγάλες προσωπικότητες, όπως έχουμε πει, ήταν οι τρεις ιεράρχες, ο Μέγας Βασίλειος, ο Γρηγόριος ο Θεολόγος και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Προσωπικότης είναι εκείνη, ο άνθρωπος μάλλον, που έχει διάνοια, καρδιά και βούληση. Αυτά τα τρία είναι συστατικά των μεγάλων ανθρώπων, γυναικών και ανδρών. Και οι Άγιοι διέθεταν οπωσδήποτε ένα από τα τρία αυτά χαρίσματα ή και τα τρία χαρίσματα, διότι ξέρουμε ότι οι επίσκοποι πολλοί, όπως ήταν αυτοί οι τρεις ιεράρχοι, έγιναν εκπαιδευτές όλων των ανθρώπων στα σχολεία, στις σχολές, ακόμα και στα πανεπιστήμια και κυρίως στα πανεπιστήμια. Και χαιρόμεθα που ακούμε ότι και στο Τόκιο και στην Ιαπωνία δηλαδή διδάσκεται ο Μέγας Βασίλειος, η Εξαήμερος του Μεγάλου Βασιλείου και οι άλλες διδαχές και του Βασιλείου και του Χρυσοστόμου. Όταν λοιπόν τα ξένα πανεπιστήμια αγκαλιάζουν αυτούς τους μεγάλους ανθρώπους, δεν θα ήταν ντροπή εμείς να τους έχουμε στο περιθώριο και να μην τους διαβάζουμε, να μην τους βάζουμε στα μέσα ενημέρωσης να τους μάθει ο κόσμος? Ήτανε χαρακτήρες αδαμάντινοι λοιπόν αυτοί, που σε αυτούς ακούστηκε το σύνθημα της Κοινής Διαθήκης «Αντίσθετε το διαβόλο και φεύξετε αφημών». Πολεμιστές ατρόμητοι του πνεύματος, σώμα με σώμα πάλι με τον διάβολο και τον κακό εαυτό τους, μπόρεσαν να φτάσουν στο στερέωμα το πνευματικό και να γίνουν αστέρες φωτεινοί του στερεώματος της Εκκλησίας. Πάντα βέβαια αυτά με τη χάρη του Χριστού γίνονται, δεν γίνονται ερήμην του Χριστού, αλλά με τη χάρη του Χριστού, ο οποίος τιμάει τους ανθρώπους που τον αγαπούν. Θυμηθήκαμε λοιπόν σε άλλες εκπομπές τον Μέγα Βασίλειο, τη μητέρα του Εμέλεια, θυμηθήκαμε τον Γρηγόριο τον Γρηγόριο τον Θεολόγο, αλλά και τον Γρηγόριο τον Παλαμά, τον Θεσσαλονικέα, το διαμάντι αυτό της Θεσσαλονίκης. Δύο μεγάλους Αγίους έχει η Θεσσαλονίκη, τον Δημήτριο και τον Γρηγόριο. Τον Δημήτριο τον Άγιο, τον Μέγα Δημήτριο, και τον Γρηγόριο τον Παλαμά, τον Θεολόγο και σπουδαίο ρήτορα και συγγραφέα, εκκλησιαστικό συγγραφέα. Αλλά σήμερα τι θα είχαμε να παρατάξουμε προς αυτές τις μεγάλες μορφές? Κάποιοι ίσως άνθρωποι σπάνε την κρούστα της καθημερινότητας και τη ρουτίνα και τη χήμερα, και μέσα στην ιστορία πάλι αναδεικνύονται μορφές και από το σύγχρονο κόσμο, αλλά θα χρειαστεί χρόνος να περάσει για να τους δώσει ο Θεός την ευκαιρία να φανούν αυτοί οι καινοφανείς Άγιοι. Τώρα, ονόματα ασύμπαντα και όχι μεγάλα και σπουδαία, αναδεικνύονται σαν αστέρια διάτοντα που έρχονται κάνοντας λίγο θόρυβο και μετά σβήνουν, όπως σβήνει το κάρβουνο μέσα στο κρύο νερό. Γι' αυτό λοιπόν αυτά τα πράγματα που βλέπουμε σήμερα στις τηλεοράσεις και στις εφημερίδες είναι ψεύτικα πράγματα συνήθως, και όλοι αυτοί οι σπουδαίοι και μεγάλοι άνδρες, ίσως με την κρυσέρα της ιστορίας, δεν μπορέσουν να περάσουν, αλλά μείνουν εκεί στα απορρίμματα. Σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε για έναν σπουδαίο και άγιο άνθρωπο, διότι αυτοί οι άνθρωποι σημάδεψαν, όπως είπαμε, τη ζωή της ιστορίας και την πορεία του ανθρωπίνου πνεύματος. Και βέβαια πάτησαν επάνω στις παλαιές δοξασίες, πάτησαν επάνω σε άλλους μεγάλους Αγίους, τους διάβασαν, τους ανέλησαν και προκειμένου να γράψουν ή να γίνουν διδάσκαλοι, όπως είπαμε προηγουμένως, πέρασαν από πολλά στάδια
κυρίως από το στάδιο της καθάρσεως, που αν δεν περάσει ο άνθρωπος από αυτό το στάδιο της καθάρσεως, είναι αδύνατο να σταθεί και να μπορέσει να γίνει ένας θεοφόρος πατέρας, όπως λέμε. Και αυτό που λέμε οι πατέρες της Εκκλησίας δεν είναι τίποτε άλλο παρά άνθρωποι με μεγάλο αγωνιστικό και ηρωικό φρόνημα και με αυτόν τον τρόπο και με κανέναν άλλο τρόπο αναγνωρίστησαν από τον Θεό σαν φωστήρες και πήραν τη δύναμη να μπορέσουν να γράψουν και να γίνουν και αυτοί με τη σειρά τους διδάσκαλοι. Τρία πράγματα βλέπουμε σε αυτούς τους μεγάλους πατέρες. Το βάθος του νου και της διανοίας τους. Όπως το βάθος της θαλάσσης είναι δύσκολο να μετρηθεί σιγά σιγά, διότι ο βυθός βαθαίνει απότομα, έτσι και η ανθρώπινη καρδιά είναι δύσκολο να βυθό μετρηθεί. Αλλά μέσα στα βάθη της καρδιάς μας, αν ρίξουμε το φως του Αγίου Πνεύματος, θα δούμε πραγματικά το Θεό, διότι η θέωση, μάλλον θεωρία, σημαίνει το να δει κανείς το Θεό. Κάθε άνθρωπος έχει τη δυνατότητα, έχει από το Θεό δοσμένη την δυνατότητα αυτή να θεωθεί, αλλά ο άνθρωπος προσκρούει στους κοπέλους και τους υφάλους της ζωής αυτής και δεν μπορεί να φτάσει, όπως είπαμε, το βάθος, να διαβγάσει το βάθος της ψυχής και της καρδιάς του, το οποίο είναι βαθύ όσο η θάλασσα στο βαθύ του υπερότητα σημείο, αλλά και το στερέωμα του ουρανού. Όσο βάθος έχει το στερέωμα του ουρανού, τόσο βάθος έχει και η ανθρώπινη ψυχή. Εκεί λοιπόν η μετάνοια φέρνει τον άνθρωπο μέχρι τα άστρα του ουρανού και ακούει ολόγλυκα άσματα, τα άσματα των αγγέλων, γίνεται επίγειος άγγελος. Μέχρι εκεί λοιπόν έχει δικαίωμα να φτάσει ο άνθρωπος, μέχρι το θρόνο του Θεού. Και αυτό είναι μεγάλη υπόθεση, αν σκεφτεί κανείς το άλλο άκρο, πόσο, σε τι βάθος κακίας μπορεί να φτάσει η ψυχή η ανθρώπινη και να σατανοποιηθεί κυριολεκτικά και να μην μπορεί με την αμαρτωλότητά της να δει Θεού πρόσωπο, να δει φως, να δει γνώση και νόηση και αγιότητα. Σιγά σιγά λοιπόν, κανείς στο εσωτερικό, μέσα της ψυχής, βλέπει αυτό το πράγμα και μπορεί να καταλάβει τι γίνεται εκεί πέρα και να σφιγμομετρήσει τα πράγματα, να δει πόση διάβια και πόσο καθαρά μπορεί να είναι η ψυχή του, ώστε να μπορέσει να δει το θεϊκό φως, το θαβόριον φως, όπως μας είπε και ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Ο Κύριος με το αίμα του έσβησε βέβαια τις αμαρτίες της ανθρωπότητας και έχει δώσει τη δυνατότητα στον άνθρωπο να μπορεί να προχωρήσει και να φτάσει με τη βοήθειά του σε αυτά τα απέραντα ωκεάνια και αβυσαλαία συμπαντικά βάθη, όπου καθαρισμένος από την αμαρτία θα μπορέσει να πάει. Γι' αυτό ας μην απελπίζεται κανένας αμαρτωλός άνθρωπος, διότι μας έχει δώσει τη μετάνοια ο Κύριος, εξαγορασμένη μετάνοια με το πολύτιμο αίμα του, το θεϊκό του αίμα, και την αμαρτία να λέμε ότι δεν μας συγχωρεί ο Θεός, διότι ο ίδιος είπε ότι θα συγχωρέσει τον αμαρτωλό και το συντετριμένο την καρδία. Καλά, ας μην κοιτάμε το κατάντημα που έφτασε σήμερα η ανθρωπότητα, αλλά το καλύτερο είναι να κοιτάμε πώς μπορούμε από εδώ και πέρα να κάνουμε κάτι καλό για τον εαυτό μας και για την κοινωνία. Αλλά θα έλεγε κανείς ότι όση όρεξη κανείς έχει να ακούσει, τόσο περισσότερο αυξάνει η όρεξή του για να ακούσει και να προχωρήσει στα θεολογικά βάθη και στην πορεία αυτών των πνευμάτων, των θεοφόρων πατέρων, οι οποίοι οδηγούν όλο το εκκλησιαστικό έτος, οδηγούν τους πιστούς σε καταστάσεις ανώτερες και πνευματικά ψυχικές. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, όσο μπορεί κανείς και όσο τον φωτίζει ο Θεός, καλά είναι να προχωράει, έστω και λίγο. Και αν δεν μπορεί να προχωρήσει, τουλάχιστον ας μην οπισθοδρομήσει, να μην γίνει χειρότερος δηλαδή.
Στην παραβολή του ασώτου Ιού είπαμε ότι όλοι γιορτάζουμε διότι όλοι οι άνθρωποι είμαστε αμαρτωλοί και άσωτοι. Σε ένα βαθμό, σε δεύτερο βαθμό, σε τρίτο βαθμό, ο καθένας έχει ένα βαθμό αμαρτωλότητος. Και μέσα λοιπόν στο ορολόγιο της Εκκλησίας, ένα ορολόγιο που κρατάει 365 ημέρες, όχι σαν το δικό μας που κρατάει 12 μόνο ώρες, υπάρχει στις 6 Φεβρουαρίου λοιπόν υπάρχει ένας Άγιος φωτισμένος. Είναι ο Μέγας Φώτιος. Ιερός και Μέγας Ανήρ της Ορθοδοξίας, ο οποίος, αν ξεσκονίσουμε τα βιβλία του, τα οποία ποτέ βέβαια δεν βρίσκονται στη σκόνη, γιατί η ιερή συνείδηση του λαού μας τα έχει στην πρωτοπορία των μεγάλων βιβλίων της Ορθοδοξίας, οπωσδήποτε θα μας δείξει μια σπουδαία και μεγάλη φυσιογνωμία. Και αν σταθούμε στο ύψος μας και δούμε ορισμένα πράγματα και αν δεν υποπίπτουμε σε μεγάλα σφάλματα, θα δούμε ότι αυτά τα κολοσσιαία πνεύματα τροφοδοτούνται από μια δυνατή ρίζα. Είτε ρίζα η οποία είναι από την οικογένειά τους, είτε ρίζα από την Ορθοδοξία, η οποία ακουμπάει, φτάνει και αρδεύει αυτές τις ψυχές. 1160 χρόνια μας χωρίζουν από τη μεγάλη αυτή μορφή. Αλλά μας λέει η Εκκλησία ότι όλες οι γενναίες, έτσι, γιατί δεν έχει μεγάλη αξία ο χρόνος αυτός ο γήινος, διότι ο εκκλησιαστικός χρόνος, ο πνευματικός χρόνος είναι πάρα πολύ γρήγορος. Βλέπετε ότι ο Κύριος μας είναι πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο πάντα αείζων και υπάρχων, αλλά και αυτές οι μεγάλες μορφές διασχίζουν το χρόνο και είναι πάντα επίκαιρες. Ας διασχίσουμε λοιπόν με το αεροπλάνο του Πνεύματος και ας πάμε στην Κωνσταντινούπολη, στην πόλη των ονείρων μας. Η νέα Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία ήταν η Βυζαντινή Αυτοκρατορία. 1000 χρόνια λοιπόν. Σε κάποιο αρχοντικό σπίτι γεννήθηκε ένα χαριτωμένο αγοράκι. Αυτό το αγοράκι ονομάστηκε Φώτιος. Φώτιος ονομάστηκε διότι αντιποκρίνεται με το κύρος και με την ζωή την οποία επρόκειτο να διανύσει στο στερέωμα της Ορθοδοξίας ο μεγάλος αυτός άνδρας, ο Μέγας Φώτιος. Και πρέπει να προσέξουμε πολύ και τι το όφελος να ονομάζεται κανείς Χρυσόστομος και να είναι βλάστημος και να από το χρυσό αυτό όνομα να βγαίνει σκουριά, και τι το όφελος να ονομάζεσαι Νικόλαος, νίκη του λαού, ο θριαμβευτής, ο νικητής, ο Νικών, και να νικάει, να μην μπορεί να νικήσει τα πάθη του. Τι το όφελος να ονομάζεται κανείς με ονόματα άλλων ηρώων. Μόνο το όνομα που δίνει η Εκκλησία μας φτάνει για μια πορεία δυναμική προς τα μπρος. Αν μπορέσουμε δυνατόν να φτάσουμε τον Άγιο του ονόματός μας, θα είναι μεγάλος, πολύ μεγάλος άθλος, ή έστω να τον πλησιάσουμε. Ποιος θα φτάσει στο Μέγα Βασίλειο, ποιος από τους βασίλειδες που γνωρίζουμε, ποιος από τους Γεώργιους θα φτάσει τον Άγιο Γεώργιο και ποιος από τους Φώτιδες θα φτάσει το Μέγα Φώτιο. Κανείς δεν γεννήθηκε από βράχο, αγαπητοί αδελφοί. Ο πατέρας και η μάνα του ήσαν και αυτοί μάρτυρες της Ορθοδοξίας. Μάρτυρες λοιπόν της Ορθοδοξίας ήταν και οι γονείς του Μεγάλου Φωτίου. Μάρτυρες της Ορθοδοξίας. Και διατηρούσαν μέσα στη μνήμη τους τα παιδιά το τέλος των μεγάλων εκείνων πατέρων. 5 χρονών, 6 χρονών έχασε τη μάνα του και τον πατέρα του διότι καταδικάστησαν εις θάνατον και φυλακίστηκαν. Γιατί καταδικάστηκαν σε θάνατο? Διότι ήθελαν να προσκυνούν τις εικόνες. Ήταν η εποχή της εικονομαχίας.
Λοιπόν, την εποχή της οικονομαχίας, οι γονείς του Μεγάλου Φωτίου μαρτύρησαν. Και όπως η τίγρης ορμάει εναντίον του ανθρώπου, αν πάει κανείς στην Αφρική και βάλει μια εικόνα του ανθρώπου μπροστά σε μια τίγρη, η τίγρη ορμάει να κατασπαράξει τον άνθρωπο, γιατί νομίζει ότι είναι ζωντανός. Και την κάνει χίλια κομμάτια τη φωτογραφία του ανθρώπου. Και αυτή η τίγρης ήταν εναντίον των εικόνων, οι εικονομάχοι. Οι εικονομάχοι ήταν πληγή της εκκλησίας μας, μεγάλη. Και έτσι το παιδί αυτό έμεινε ορφανό από πατέρα και μητέρα. Είχε όμως τη μεγάλη προστασία, το δυνατό χέρι του Χριστού απάνω του. Υιός μάρτυρος ο Μέγας Φώτιος. Μεγάλο πράγμα λοιπόν η ρίζα, η οικογένεια, και αν η ρίζα Αγία και οι κλάδοι θα αγιάσουν κατά μεγάλο ποσοστό. Αν το δέντρο έχει μεγάλη ρίζα και τα φρούτα του θα είναι καλά, γερά, τα πορτοκάλια, τα μήλα, τα λεμόνια θα είναι γερά, αν προέρχονται από γερή ρίζα του δέντρου, από τη γερή ρίζα του δέντρου. 20 χρονών, νέος ακόμη, αξιώθηκε να δει το θρίαμβο της Ορθοδοξίας. Ήρθε στην εποχή του το τέλος της αγρίας πάλης μεταξύ των οικονομάχων και των εικονολατρών. Όπως έλεγαν, δεν ήταν εικονολάτρες, διότι ούτε εμείς είμαστε εικονολάτρες. Ήτανε προσκυνητές των εικόνων, των Αγίων εικόνων, όπως έχουμε σήμερα εμείς στην Εκκλησία μας. Κλειδονίστηκε λοιπόν η Εκκλησία για αυτά. Και όλοι οι αιρετικοί το χρησιμοποιούν αυτό το ατού. Και λένε γιατί προσκυνάμε τις εικόνες, είναι ειδωλολατρεία. Λάθος, διότι δεν προσκυνάμε τις εικόνες, δεν προσκυνάμε τα ξύλα, προσκυνάμε τη μορφή πίσω από το ξύλο. Και τι είναι αυτό? Όταν έχουμε φωτογραφία στο σπίτι μας, το χαρτί λατρεύουμε, το χαρτί αγαπάμε. Το χαρτί φυλάμε, αν το φυλάμε. Δεν φυλάμε το χαρτί, φυλάμε το πρόσωπο που είναι εικονισμένο. Διότι να μην το βλέπουμε έτσι περίεργα τα πράγματα όπως τα έχουμε συνηθίσει, αλλά με πολύ περίσκεψη και βάθος. Βλέπουμε ένα μικρό παιδί. Τι είναι ένα μικρό παιδί? Πόσα μικρά παιδιά έχουμε δει και τα κοιτάμε αδιάφορα. Κι όμως, αυτή η εικόνα του μικρού παιδιού είναι η εικόνα της δημιουργίας, της αγάπης του Θεού προς τον άνθρωπο. Αν καταλάβουμε τι σημαίνει γέννηση ενός παιδιού, θα πρέπει να γονατίσουμε και να πούμε «Μέγας είσαι Κύριε και θαυμαστά τα έργα σου». Μεγάλη υπόθεση να δει κανείς με ανοιχτό μυαλό ένα μικρό παιδί, τη φωτογραφία ενός μικρού παιδιού, την όψη, την εικόνα ενός μικρού παιδιού. Δεν το γεννάει μόνο ο πατέρας και η μάνα, αλλά κυρίως το γεννάει ο Θεός, ο οποίος δημιουργεί τα πάντα και τους πατεράδες και τις μανάδες και όλα. Όλα αυτά τα που βρίσκονται στον περίγυρο ενός μικρού τέτοιου όντος χαριτωμένου. Ήτανε λοιπόν και ο Μέγας Φώτιος, λέει, ένα από τα σπάνια παιδιά. Ήτανε χαριτωμένος από το Θεό. Ήτανε πρικισμένος με έκτακτα φυσικά και πνευματικά χαρίσματα. Από μικρός έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση στο περιβάλλον του, από την εξυπνάδα του, την υπομονή του, τη φιλομάθειά του, την υπακοή του και τη σοφία του. Και όπως είπαμε, όπως θαυμάζει κανείς τα ψηλά και μεγάλα δέντρα, έτσι και μέσα στα παιδιά υπάρχουν παιδιά τα οποία είναι διαφορετικά από τα άλλα, αυτά τα που λέγονται παιδιά θαύματα. Όπως ήταν, όπως λένε, ο Μότσαρτ, ο οποίος 7 χρονών έγραφε σπουδαία έργα στο πιάνο. Και φαινόταν το χάρισμα του Θεού πάνω του ανάγλυφο. Ήταν χαριτωμένο δηλαδή παιδί. Και του είχε δώσει ο Κύριος αυτή τη δυνατότητα να γίνει μεγάλος συνθέτης, μουσικός και να τέρπει με τη μουσική του τους ανθρώπους. Αλλά μόνο αυτό ήταν ένα θαύμα. Ο Μέγας Βασίλειος δεν ήταν παιδί θαύμα? Παιδί θαύμα δεν ήταν ο Πασκάλ και πολλοί άλλοι? Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι όντως είναι άξιοι άνθρωποι, άξιοι του ονόματος άνθρωπος, αυτός ο οποίος κοιτάει προς τα επάνω. Άνω θρόσκο, κοιτάζω προς τα πάνω. Και από μικρός
Είχε λοιπόν αυτή την τάση να φαίνεται και να ξεχωρίζει από το σώμα τις συνομιλίκους του, συνομιλίκα του παιδιά. Ο χριστιανός λοιπόν πρέπει να είναι εκείνος ο οποίος ξεχωρίζει, ας το πούμε αυτό να το καταλάβουμε, πρέπει να ξεχωρίζει. Ο πραγματικός χριστιανός είναι κάτι διαφορετικό από τους άλλους. Είναι ήρεμος, είναι γεμάτος ελπίδα, είναι γεμάτος επίοικια. Και όλα αυτά τον κάνουν σιγά σιγά με το περιβάλλον του να ξεχωρίζει και να αρχίζει να γίνεται παρατηρητέος από τους άλλους ανθρώπους. Να λένε αυτός κάτι έχει μέσα του που τον κάνει να ξεχωρίζει από τους άλλους. Ας έχει βέβαια και την ταπεινοφροσύνη να μην επέρεται. Αλλά λένε ότι όταν επέστρεψε ο Ουίλσον στην Αμερική και τον ερώτησαν αυτό το μεγάλο πολιτικό, ποιον άνδρα είδε στην Ευρώπη, εκείνος είπε μεταξύ των εκατοντάδων πολιτικών, ήταν έναν άνδρα, λέει, πολιτικό, ο οποίος ήταν άνδρας ενός μικρού έθνους και εννοούσε βέβαια έναν άνθρωπο ο οποίος έμεινε στην ιστορία, αν και ήταν άνθρωπος ενός μικρού έθνους. Αν μας ρωτήσετε ποιος είναι ο μεγαλύτερος θεολόγος του 20ου αιώνα, είναι ένας που, όπως λέει και ο Αυγουστίνος Καντιώτης, ο επίσκοπος, ήταν ο Ανδρούτσος, ένας πολύ μεγάλος και σπουδαίος θεολόγος. Επίσης για τον Τρεμπέλα λένε ότι ήταν ένας πολύ σπουδαίος θεολόγος και όντως ήταν βέβαια πολύ σπουδαίος θεολόγος. Πώς ξεκίνησε ο Ανδρούτσος, αυτός ο θεολόγος, το παιδί θαύμα? Από μικρός βοσκός και έγινε καθηγητής πανεπιστημίου. Και αυτός ο άνθρωπος στην εποχή του ξεχώρισε. Λίγοι λοιπόν είναι εκείνοι οι άνθρωποι οι οποίοι ξεχωρίζουν στην εποχή τους, είναι μετρημένοι στα δάχτυλα του ενός χεριού. Σε ηλικία 15 ετών λένε ότι δίδασκε άλγεβρα το παιδάκι αυτό. Και τον λέγανε από τότε, από 15 χρονών, τον έλεγαν δάσκαλε και κύριε καθηγητά. Φαντάζεστε τώρα, όσο τα παιδιά τα άλλα αγαπούσαν τα παιχνίδια, εκείνος αγαπούσε τα γράμματα. Καθότανε νύχτες και νύστευε από τον ύπνο και έκανε αγρυπνίες ο Μέγας Φώτιος για να διαβάσει τα πάντα όσα μπορούσαν να πέσουν στα χέρια του και όσα μπορούσαν να χωρέσουν μέσα στο μυαλό του ανθρώπου. Διάβασε, διάβασε, μελετούσε. Η ψυχή του ανέβαινε και αφού διάβασε αστρονομία, μαθηματικά και άλγεβρα, έμαθε και την ιατρική. Ήξερε και το έργο του γιατρού της εποχής του βέβαια. Όταν λοιπόν ήταν 20 χρονών, υπήρξε διδάσκαλος σε Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης, καθηγητής και λόγιος στα 20 χρόνια. Φαντάζεστε, ποιο δείγμα τέτοιο έχουμε από τη σημερινή εποχή? Πολύ λίγα δείγματα και πράγματα μπορούν να δείξουν οι σύγχρονοι άνθρωποι σε αυτόν τον τομέα που λέγεται παιδί θαύμα, παιδί φαινόμενο. Αλλά και τον Αριστοτέλη γνώριζε, λέει, πάρα πολύ καλά, τόσο καλά που λέγανε πως εάν ζούσε ο Αριστοτέλης θα ευχαριστιόταν πάρα πολύ να ακούει αυτόν να μιλάει για το έργο του. Και ξαφνικά, από λαϊκός, τι γίνεται? Γίνεται ξαφνικά από λαϊκός πατριάρχης. Δεν πέρασε τα στάδια του παπά και του διάκου που συνήθως περνάνε οι άλλοι άνθρωποι, οι άλλοι ιερωμένοι. Και βλέπετε ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι παρακάμπτουν τις συνθήκες, τις κοινωνικές και φτάνουν σε ένα μεγάλο ύψος διότι το αξίζουν, διότι το αξίζουν και τους το αναγνωρίζουν οι σύγχρονοι άνθρωποι. Θα ήταν έγκλημα άνθρωποι σαν και αυτούς να πηγαίνουν στην πεπατημένη οδό. Εδώ βλέπουμε τα παιδιά θαύματα ότι εάν συνεχίζουν να είναι και στην υπόλοιπη ζωή τους παιδιά θαύματα, ήδη τους κάνουν διευκολύνσεις οι πανεπιστημιακοί και τους παίρνουν κοντά τους και γίνονται καθηγητές πανεπιστημίου σε μικρότερη ηλικία από ό,τι
γίνονται άλλοι οι οποίοι πηγαίνουν κανονικά με το πρόγραμμα. Δεν μπορείς να γίνεις καθηγητής πανεπιστημίου στα 25 σου χρόνια. Αλλά όμως υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις, όπως ξέρουμε, που άνθρωποι μέσα στην ιστορία είχαν τόσο μεγάλη δύναμη και ταλέντο, αναγνωρίσιμο από τους άλλους, τόσο ώστε. Το ίδιο λοιπόν έγινε και με το Μέγα Φώτιο. Ο Φώτιος, με τα εξαιρετικά του αυτά προσόντα, προσελήφθη στην αυλή του βασιλέως και ανεδείχθη σε όλα τα βασιλικά αξιώματα της αυλής βέβαια του βασιλέως και έγινε γνωστός και σε εκείνους τους κύκλους, τους βασιλικούς, τους αρχοντικούς της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, η οποία Βυζαντινή Αυτοκρατορία κράτησε 1100 χρόνια. Αυτό το λέμε γιατί μερικοί λένε ότι είναι πλανητάρχης τα τελευταία 20 χρόνια. Αλλά ας καθίσουν και αυτοί επάνω στην πλανηταρχία 1000 χρόνια για να δούμε. Κι όμως δεν θα καθίσουν και δεν θα φτάσουν. Θα αυτοκαταστραφούν αυτοί οι οποίοι είναι άδικοι και αυτοί οι οποίοι καταστρατηγούν και καταπιέζουν τα μικρά έθνη. Η Βυζαντινή Αυτοκρατορία σεβάστηκε όλους τους ανθρώπους της, γι' αυτό και έμεινε, γι' αυτό και αγαπήθηκε, γι' αυτό και διήρκησε. Οι δικτάτορες λοιπόν, οι πλανητάρχες εντός εισαγωγικών, διότι όπως έχουμε πει και άλλη φορά, πλανητάρχης είναι μόνο ο Κύριος, οι μικροί αυτοί που νομίζουν ότι είναι μεγάλοι του κόσμου, δεν θα κρατήσουν αν αρχίσουν στραβά. Λοιπόν, ο αυτοκράτορας τον εφρούρει μέσα στο σπίτι του. Όπως φρουρούσε τον Ιγνάτιο, τον Θεοφόρο, παλιότερα άλλος, διότι όταν πέσει στη δυσμένεια των μεγάλων αρχόντων, όποιος διαβάζει δηλαδή τους βίους και βλέπουν αυτά τα πράγματα που λέμε, δεινοπαθεί. Στις μεγάλες μάχες που έδωσε ο Φώτιος εναντίον των αιρετικών, δεν βρήκε συμπαραστάτες και φίλους, αλλά εχθρούς. Δεν μπορούσαν να τον κατηγορήσουν σε τίποτα και η λάσπη που του περνούσαν ήταν μία λέξη. Αντικανονικός, δηλαδή εκτός των κανόνων της Εκκλησίας. Και αυτό γιατί, επειδή δεν πήγε, όπως είπαμε, τα σκαλοπάτια αυτά, λόγω της εξαιρετικής διανοίας του ανδρός και του μεγαλείου του. Εξόριστος ήταν τότε ο επίσκοπος Ιγνάτιος επί Φωτίου. Κράταγε την ψυχή της Ορθοδοξίας, όπως άλλοτε κρατούσε ο Μέγας Αθανάσιος, ο Μέγας Βασίλειος και πολλοί άλλοι μεγάλοι της ιστορίας. Γιατί για να πει για κάποιον μεγάλο ιστορία, έχει πάρα πολύ κάνει πολλά, πρέπει να κάνουν πολλά και η Εκκλησία εύκολα κάποιον δεν τον λέει μέγα, αν πράγματι δεν είναι μέγας. Έγινε λοιπόν επίσκοπος σε 6 μέρες. Αυτός ο πλουσιωτάτης οικογενείας άνθρωπος, φίλος μέχρι τότε του αυτοκράτορος και να έχει κοσμική δόξα μπορούσε, αλλά την αρνήθηκε. Φόρεσε το ράσο λοιπόν από μέσα από την Εκκλησία να υπηρετήσει τον αγώνα. Μια τρίχα και μια κλωστή από το ράσο, αγαπητοί φίλοι, έχει μεγαλύτερη αξία από τις κλαμίδες και τις πορφύρες των βασιλέων. Γιατί το ράσο πάντοτε ήταν ματωμένο, αγωνιζόμενο και διωκόμενο σε όλες τις εποχές της αυτοκρατορίας. Πολλές φορές κερδίζανε κάποιοι την ευμένεια του αυτοκράτορος για να τη χάσουν μετά από λίγο, διότι ο αυτοκράτορας εσύρετο και φέρετο υπό των αιρετικών συνήθως και των αυλοκολάκων. Αυτή η ιστορία επαναλαμβάνεται. Αυτό έγινε με το Μέγα Βασίλειο. Ο Μόδεστος του είπε ότι θα σε εξοντώσω, θα σε σκοτώσω. Και του λέει καλύτερα, θα με στείλεις πιο κοντά στον Κύριό μου, αμέσως, εδώ δίπλα. Γρήγορα θα με στείλεις στον Κύριό μου και χαίρομαι γι' αυτό. Και όταν του είπε εκείνος ότι δεν άκουσα ποτέ επίσκοπο να μιλάει έτσι, διότι δεν έχει δύναμη μετά ο τύραννος αν βλέπει ότι εσύ έχεις ξεπεράσει το θάνατο, εκεί αφοπλίζεται κάθε τύραννος. Λοιπόν, αυτοί είναι οι μεγάλοι άνδρες της Ορθοδοξίας και μέσα σε αυτούς θα κατατάξουμε και το Μέγα Φώτιο.
αλλά αν θέλαμε λίγα πράγματα να πούμε, επειδή η ώρα δεν μας παίρνει να πούμε πάρα πολλά, θα μπορούσαμε να πούμε για το Μέγα Φώτιο. Λίγα πράγματα. Το πρώτο το οποίο έκανε ο Μεγάλος Φώτιος είναι ότι υπεστήριξε τα γράμματα. Ποια γράμματα? Όχι τα άθεα γράμματα, Γαλλική Επανάσταση και Κουλτούρα. Όχι. Σαν τον Παπουλάκο, ο οποίος είπε ότι τα άθεα γράμματα θα μας καταστρέψουν, ήξερε και αυτός ότι τα άθεα γράμματα θα μας καταστρέψουν. Και η προφητεία του Κοσμά του Οτελού ήταν αυτή, ότι τα άθεα γράμματα είναι χειρότερα, αλλά και ο Πλάτων το είπε. Επιστήμη χωριζομένη αρετής. Τα άθεα γράμματα δεν έχουν αρετή και γι' αυτό οδηγούν σε δύσκολες καταστάσεις. Θα ντρεπόμαστε αργότερα να λέμε επιστήμη και επιστήμονες, επειδή κατασκευάσαμε την ατομική βόμβα που θα καταστρέψει την ανθρωπότητα. Θα ντρεπόμαστε μετά από λίγο. Όταν έλεγε ο Μέγας Φώτιος, ανοίγει ένα σχολείο, κλείνουν 5 φυλακές. Και ήξερε τι έλεγε και αποδείχτηκε πραγματικό αυτό. Όχι μόνο για μας, αλλά για όλη την ανθρωπότητα. Συνέγραψε λοιπόν για την υποστήριξη των γραμμάτων σοφά βιβλία. Έγραψε λεξικά, έγραψε κανονικά βιβλία με τους κανόνες της Εκκλησίας. Και τι δεν έγραψε? Τόμους ολόκληρους έγραψε και συνέγραψε ο Άγιος αυτός της Εκκλησίας μας. Του χρωστάμε αιωνία ευγνωμοσύνη μόνο και μόνο για τα συγγραμματά του. Χρυσάφι ρέει μέσα στη σκέψη και στην ψυχή του και κάνει χρυσώνει τα πάντα γύρω του αυτή η λάμψη του Πνεύματος του Αγίου και Μεγάλου Φωτίου. Αλλά όταν κάποτε κάποιος αδερφός και φίλος βρήκε κάποιο βιβλίο σπάνιο του Μεγάλου Φωτίου, ζήτησε να το εκδώσει και βρήκε αντιδράσεις πάρα πολλές και έτσι το σταμάτησαν αυτή την πορεία. Ο Μέγας Φώτιος όμως δεν έγραψε 2 και 3 και 4 βιβλία, αλλά τόμους ολόκληρους. Είναι πολυγραφότατος συγγραφές. Εξεφώνησε λόγους οι οποίοι διασώζονται. Υποστήριξε το κήρυγμα στην Εκκλησία. Είπε ότι κάθε λειτουργία πρέπει να τελειώνει με το κήρυγμα του Λόγου του Θεού. Και τώρα, καλό θα είναι εκεί στο τέλος να γίνεται μαζί με το κήρυγμα και η μετάφραση του Ευαγγελίου, ακριβώς στο τέλος της Εκκλησίας, εκεί που τελειώνει σχεδόν ο λειτουργικός χρόνος και αρχίζει κάποιος να μιλάει με δικά του λόγια για αυτά που ακούσαμε μέσα στο ναό. Με θέρμη υποστήριξε τι? Την Ιεραποστολή. Την εξωτερική και εσωτερική Ιεραποστολή υποστήριξε στεναρά ο Μέγας Φώτιος. Τα χρόνια εκείνα βέβαια θα πούμε ότι το Βυζάντιο ήταν ιεραποστολικό και οπωσδήποτε αυτοί οι άνθρωποι που έκτιζαν τότε την Αγία Σοφιά, ενώ στην Ευρώπη τότε οι άνθρωποι τρώγανε βελανίδια και ανεβαίνανε και ζούσανε στα δέντρα επάνω, οι δικοί μας, οι προπάτορες του Βυζαντίου, εκχριστιάνιζαν όλους τους γύρω βάρβαρους λαούς. Τους Μογγόλους, τους Σέρβους, τους Ρώσους, βάρβαρους εντός εισαγωγικών. Ήταν άνθρωποι, λαοί, ήταν και παιδιά του Θεού, αλλά δεν είχαν αυτή τη γνώση που είχε το Βυζάντιο, την ακτινοβολία, την πνευματική. Έτσι, μη φανταζόμαστε ότι η Ρωσία ήταν η Ρωσία των μουσικών, ήταν όπως είναι η σημερινή Ρωσία, η οποία είναι 1000 χρόνια χριστιανική. Έτσι. Ας σκεφτόμαστε έτσι μέσα στη διάρκεια και στο βάθος του χρόνου να δούμε πώς κύλησε αυτή η ιστορία. Υποστήριξε λοιπόν τα γράμματα, υποστήριξε την Ιεραποστολή, υποστήριξε το κήρυγμα, υποστήριξε, όπως είπαμε, την Ιεραποστολή στα άλλα έθνη τα οποία δεν ήταν χριστιανικά. Και να προσέξουμε εδώ μία μεγάλη διαφορά με την δυτική λεγόμενη εκκλησία, την Κεσαροπαπική εκκλησία. Εκείνοι με το ζόρι έκαναν τις λειτουργίες στη λατινική γλώσσα. Οι Βυζαντινοί Ιεραπόστολοι, οι Έλληνες Ιεραπόστολοι, ουδέποτε ξενάγκασαν τους άλλους ναούς να μάθουν ελληνικά και να τους βάλουν τη λειτουργία στα ελληνικά. Αλλά τους έγραφαν αλφάβητο, το οποίο το μάθαινε ο λαός και μετά έκαναν τις μεταφράσεις του Ευαγγελίου, τις οποίες στη γλώσσα τη δικιά τους που καταλάβαιναν και εστερνίζονταν και ήταν φωτισμένοι από τα παιδικά τους χρόνια, αυτή την
γλώσσα έκαναν σαν λειτουργική του Ευαγγελίου γλώσσα. Γι' αυτό και οι Ρώσοι έχουν την λειτουργία στα ρωσικά, οι Σέρβοι στα σερβικά, οι Βούλγαροι στα βουλγαρικά και ούτω καθεξής. Μεταξύ των άλλων, τι άλλο, πολέμησε τους αιρετικούς. Έκανε αντιαιρετικό αγώνα. Γι' αυτό έπεσε και σε δυσμένεια, δυστύχησε, πολεμήθηκε. Διότι τα έβαλε με το κατεστημένο, το αιρετικό κατεστημένο της εποχής του. Κοιτάξτε σήμερα, αγαπητοί φίλοι, ποιος από τους μεγάλους σήμερα, τους σημερινούς, πολεμάει με σθένος τις αιρέσεις. Αν εξαιρέσουμε 2-3 επισκόπους, οι υπόλοιποι δεν μιλούν με το σθένος που πρέπει εναντίον των αιρετικών. Θα έπρεπε να γίνεται πιο στεναρή η στάση των Ορθοδόξων και στα συμβούλια αυτά των εκκλησιών, με σταθερότητα να τους μιλούν και να τους αποκαλύπτουν την αλήθεια της Ορθοδοξίας και να τους λένε ότι πρέπει να επιστρέψουν στην αρχαία εκκλησία, στην Ορθόδοξη Εκκλησία, για να σωθούν και αυτοί οι οποίοι έχουν τα άλλα λεγόμενα δόγματα. Μία είναι η Εκκλησία του Χριστού, η Ορθόδοξη Εκκλησία. Ποιος άλλος πολέμησε το Μέγα Φώτιο εκτός από τους εχθρούς του εκεί, τους αυλικούς και όλους αυτούς? Η Παπική Εκκλησία. Η Παπική Εκκλησία πολέμησε το Μέγα Φώτιο. Και ξέρουμε τον τρόπο που μεταδόθηκε στην Ισπανία, στη Γαλλία και σε όλα αυτά ο παπισμός. Διότι η Ισπανία και η Γαλλία πριν ήταν ορθόδοξες. Δηλαδή δεν ήταν αυτό που βλέπουμε σήμερα. Ήταν μία η Εκκλησία και όλα τα έθνη εκεί ήταν ορθόδοξα. Ας σκεφτούμε ότι υπήρχε μία πίστη πριν από το 1050 και στην Ιταλία και στη Γαλλία και στη Γερμανία και στην Αγγλία και παντού σε όλα αυτά τα κράτη. Είχαν γίνει οι αεραποστολές από τους Βυζαντινούς και είχαν γίνει αυτοί οι άνθρωποι χριστιανοί. Ένας χριστιανισμός, μία πίμνη εις ποιμήν. Εκείνος ο οποίος έσκησε και έκανε το μη και έσκησε το μανδύα του Χριστού ήταν ο Πάπας της Ρώμης, ο εκάστοτε Πάπας. Ο πρώτος Πάπας και αυτοί που ακολουθούσαν μετά το έργο το ίδιο το δικό του. Να διαβάζουμε την ιστορία και να ξέρουμε πώς είναι τα πράγματα. Και να μην κρατάμε ίσες αποστάσεις από όλους, να μην βάζουμε την Ορθοδοξία ίσα και όμοια με τον παπισμό. Γιατί μερικοί αυτό θέλουν να κάνουν. Να πάρουν ίσως αποστάσεις από αυτά δύο. Όχι. Ο παπισμός είναι αίρεσης, η οποία από τότε που δημιουργήθηκε δεν μετενόησε, δεν επέστρεψε κλπ. Ο Μέγας Φώτιος λοιπόν ήταν και πολέμης των αιρέσεων. Τον πολεμούσαν οι αιρετικοί και αντιπολεμούσε αυτούς με την πένα του. Χαμήλωσε, σαν αητός που χαμηλώνει και διαγράφει κύκλους για να συζητήσει με όλους εκείνους οι οποίοι δεν είχαν αντιληφθεί τα πράγματα σωστά. Ήτανε αυτός ο αητός της Ορθοδοξίας, ήταν και υψηπετής και χαμηλοπετούμενος. Αν χρειαζόταν στην ανάγκη, γινότανε, χαμήλωνε και καθότανε και πάνω στη θάλασσα ακόμα. Αλλά για έναν αητό δεν ζητάμε να χαμηλώσει και να έρθει στη γη, αλλά ζητάμε να μας πάρει στα φτερά του και να μας πάει ψηλά. Αυτό πρέπει να ζητήσουμε και από το Μέγα, αυτό άνθρωπο της Εκκλησίας μας, το Μέγα Φώτιο. Να παρακαλέσουμε τον Κύριο λοιπόν να μας οδηγεί στο ύψος αυτών των πατέρων και όχι αντιθέτως εμείς να θέλουμε να εκλαϊκεύσουμε και να καταστρέψουμε πολλές φορές αυτά τα μεγάλα πράγματα της Ορθοδοξίας. Αυτά πρέπει να τα κρατάμε σαν κόριο οφθαλμού, διότι είναι ορόσημα, είναι πράγματα σπουδαία για την ιστορία της Εκκλησίας, αυτές οι προσωπικότητες και αυτά τα βιβλία τα οποία συγγράφουν. Ο Μέγας Φώτιος λοιπόν μας απασχόλησε για σήμερα, η ώρα δεν μας παίρνει να πούμε περισσότερα, να ευχηθούμε ο Άγιος μας να στέλνει τις ευχές του και τις εικεσίες του προς τον Κύριο για να ελεήσει και εμάς τους σύγχρονους Ορθοδόξους. Αν θέλει ο Θεός θα είμαστε μαζί στην επόμενη εκπομπή, μέχρι τότε να είστε καλά, χαίρετε εν Κυρίω.